Ο Άλεξ Κάβδας με την Ελένη Μενεγάκη, πόσες φορές έχουν κάνει το φθηνό λογοπαίγνιο που συνδέεται με το όνομά σου, αλλά όχι με το πρώτο, με το δεύτερο, με το Κάβδας? Με λένε και Ναπολέον, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Γιατί? Λόγω παππού. Ο παππούς λέγονται Ναπολέον και το πήρα και εγώ το κληρονόμησα. Δευτερόνομο. Γιατί δεν χρησιμοποιεί αυτό πιο πολύ, είναι πιο σπάνιο. Ναπόλεον. Η μαμά Ιταλίδα ήθελε το Άλεξ. Ναπολεόνε. Και Ναπολεόνε. Ναι, και τέτοια. Από εκεί πήρε το styling ο πατέρα σου, από πού είναι ο πατέρα σου? Ο πατέρα μου είναι Έλληνας, έξω από την Καλαμάτα. Ρωτάμε, εδώ είμαστε. Όχι, όχι, ξέρουν, ξέρουν. Δεν έχω πάει ποτέ. Ξέρεις ποιος είναι ο πατέρα σου? Ρωτάμε, εμείς πάντα είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό. Γιατί δεν είναι, γυναίκες ξέρουν. Είναι έξω από την Καλαμάτα. Καλαμάτα, μιλάμε για την πατρίδα του styling. Ορίστε. Ήρθε εδώ να μα πει τώρα για την Ιταλίδα. Δεν έχει πάει Καλαμάτα? Όχι. Θα πάω, θα γυρίσει αγνώριστο. Το λέω δηλαδή. Αν γυρίσει. Θεέ μου, μπορώ να παρέμβω λίγο στην εμφάνισή σου, παρακαλώ πολύ. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς τα πράγματα να βελτιώσεις. Ελεύθερα λοιπόν, κάνε ό,τι θες. Είδες, μπαίνουν σιγά από σιγά. Πάνω. Αλλά μπαίνουν και στις θέσεις τους. Μπαίνουν, βγαίνουν τα άλλα και μπαίνουν αυτά. Πολύ όμορφα. Βάλουμε και αυτό εδώ. Wow. Άντε θα το βάλεις μπροστά, γιατί δεν το βάλεις μπροστά και το βάλεις στο πλάι. Αυτό γιατί είναι μπροστά. Όχι, ρωτάω γιατί το κάνεις. Είσαι Κάβδα. Είμαι Κάβδα. Βαγγέλη. Βαγγέλη, σου παρακαλώ. Και θέλω να φορέσει και αυτό ο Θέμος. Wow. Θέμος by Alex Kavdas. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είσαι πάρα πολύ ωραίος, ε. Θα γυρίσω σπίτι και θα πούνε τα παιδιά, επιτέλους ο μπαμπάς μας είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Γιατί πιστεύουν ότι έτσι είναι η κανονική. Πάω και από εκεί, συνεχίζω το styling. Ωραία, να, και εγώ ήρθε η ώρα. Παιδιά, να το υιοθετήσετε αυτό όμως. Έλα! Έχε, τα κέρατα όλοι! Δεν είναι φτερά, πετάει. Βάλε αυτά εσύ. Κι εγώ θέλω. Εσύ να σου φέρει αυτά, αγάπη. Είναι ρόζ. Σου, δηλαδή, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ορίστε. Κι εγώ θέλω τέτοια φτερά να φοράω. Έτσι, πιο πολύ μουρί. Μήπως μπορεί να το σφίξει λίγο παραπάνω. Και το φουτεράκι να του βάλουμε, έλα. Ο Βαγγέλης θα έλεγα ότι ήταν μέχρι τώρα σαν ένα ζωγράφο. Και τώρα είναι ένα γαλάτι ζωγράφο. Ο γαλάτι ζωγράφο Βαγγέλης περίεργο στο μεγάλο γαλατικό χωριό. Παιδιά, έτσι θα μείνω, ε. Γιατί γελάτε? Τώρα κατάλαβα γιατί φτιάχνετε κάθε. Τώρα κατάλαβα γιατί φτιάχνετε κάθε μέρα η Ελένη μαζί σου. Αλλά πραγματικά στο στυλ τη, εσύ όταν την είδε, τι είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε? Α, εγώ το είπα, πρέπει να αλλάξει το στυλ τη Ελένη. Προ τα πού δηλαδή, προ τα πού να πάει σου? Να γίνει λίγο πιο cool. Πιο cool όταν είναι. Πιο hip hop, πιο chill, πιο χαλαρό. Γι' αυτό φοράει τώρα, ας πούμε, χαμηλά συνέχεια. Ναι. Δηλαδή τώρα για να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, επειδή οι δικοί μας βλέπουν Ελένη 12 χρόνια. Να τα βγάζει έξω, να μην τα βγάζει τώρα, το σχέδιο μου τώρα στα ελληνικά. Εντάξει, όταν τα βγάζει, ναι. Το ξεκούμποτο το κόκκινο, εσύ τι το έχεις πει να το φορέσει, που περπατούσε και. Αλήθεια. Έλα, αλήθεια. Έλα, έλα. Άλεξ, μεγάλε. Από τα ράγια, μεγάλο παίκτη. Είσαι πολύ μπροστά.